Μία μέρα πριν την επίσημη πρεμιέρα των θερινών εκπτώσεων, οι καταστηματάρχες είναι έτοιμοι έχοντας κολλήσει ήδη στις βιτρίνες των μαγαζιών τους τα αυτοκόλλητα που δηλώνουν τις επικείμενες χαμηλές τιμές. Οι έμποροι ελπίζουν σε μία ανάσα για τα οικονομικά τους. Ο κόσμος κοιτάζει, κάνει τώρα μία έρευνα στην αγορά. Κάνουμε καλύτερες τιμές, πάντα. Πιστεύω ότι κινηθούμε σε εκπτώσεις. Κάθε χρόνο και χειρότερα. Τώρα ελπίζω, επειδή δεν έχουν ψωνίσει πριν, ότι θα ψωνίσουν τώρα. Οι εκπτώσεις θεωρούμε ότι ο κόσμος τις περιμένει όπως κάθε χρόνο, τουλάχιστον στα μεγάλα μπραντ που αντιπροσωπεύουμε, για το λόγο τον οποίο ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του λόγω όλων των καταστάσεων των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν. Οι πολίτες από τη μεριά τους φαίνονται διστακτικοί για τις εκπτώσεις. Άλλοι θα ψωνίσουν με αφορμή τις χαμηλότερες τιμές. Δεν είναι όμως λίγοι αυτοί που δεν θα μπουν στη διαδικασία να αγοράσουν κάτι εύκολα λόγω των οικονομικών συγκυριών. Θα ψωνίσουμε βεβαίως. Θα ψωνίσω. Δεν νομίζω. Οι εποχές που είναι δεν είναι για ψώνια. Δεν πρέπει να κινηθούν τα μαγαζιά. Εξαρτάται αν θα βρω κάποιο προϊόν που να μ' αρέσει, γιατί σε εκτός είναι γίνεται χαμός. Όσο μας επιτρέπουν τα οικονομικά μας, ναι. Δεν εξαρτάται από εμάς όμως. Ναι, θα ψωνίσουμε. Δεν είναι χαρά. Όλα έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο καθένας. Τα POS αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι καλούνται μέχρι τις 27 Ιουλίου να έχουν προμηθευτεί τα μηχανήματα. Ωστόσο, ούκο λίγες είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες σε δύο λύσεις. Ή θα πρέπει να λειτουργούν παράνομα χωρίς POS, ή θα πρέπει την επόμενη μέρα να κλείσουν. Αυτό το θέμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θέμα του ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού και με το θέμα που με την υπουργική απόφαση του Δεκεμβρίου του 2016 πλέον κατάσχονται μέχρι για ασφαλιστικές εισφορές κλπ. Για προβλήματα που έχουν επιχειρήσεις από 5.000 και κάτω. Δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον το δέχομαι χωρίς να φέρω καμία αντίρρηση. Αν δεν είχαμε, θα είχαμε κλείσει. Δεν είναι ακόμα η Ελλάδα στο θέμα των POS έτοιμη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επιθυμούν οι έμποροι είναι να καταφέρουν να επουλώσουν τις πληγές που τους έχει ανοίξει η οικονομική κρίση, κυρίως μέσω της περίοδου των εκπτώσεων.